Γεια σα. Έχουμε εδώ τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2023. Πρώτα αγωνιστική έχουμε τον Ιωνικό εντό έδρα. Δεύτερη αγωνιστική τον Όφη εκτό έδρα. Τρίτη αγωνιστική Λεβαντιάκο Εκτός Τέταρτη αγωνιστική εντό. Πέμπτη αγωνιστική εντό. Εχτυπάω και εκτός, σε εδώ μια στέρα εντό οχδόη. Άρα εκτό εντό με συγχωρείτε. Δέκατη βόλο εκτό, εντέκατη κολόγαυρο που θα ανασχεί εντό. Δώδεκατη πανετολικό, δέκατη τρίτη ατρόμητο και πάει λέγοντα. Ε, Παναθηναϊκό. Ε, θεωρώ ότι ο στόχο είναι να μπει αμήνω στην κόνφερντ. Με έχει άλλο σύνδεμα παιχνίδια με τη Σλάβια Πράγα. Θεωρώ ότι έχει εύκολε πρώτε αγωνιστικέ με ιονικό όφη και λεβανδιακό και αυτό μπορεί να το επιτρέψει να μπει και ο Μίλου. Γιατί έχει εύκολε πρώτε αγωνιστικέ. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν επηρεάζει Καλή θα είσαι ήδη ο Μίλους. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι μετά τα προκριματικά, οπότε δεν επηρεάζει κάπου αυτό. Επηρεάζουν τα μάτς με Ιωνικόφι και Λαμπανδιακό. Τα θαβολή για το προγράφημα φέτος είναι πέντε. Άρης. ΑΕΚ. Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ και είναι λίγο πιο πίσω σε δύναμη και ο Παναθηναϊκός Αυτές, οι πέντε θεωρώ να διεκδικήσουν κάτι Πού είναι οι πέντε δεν το νόμιζε Ο Άρης και η ΑΕΚ έχουν κάνει τις καλύτερες μεταγραφές Ο Γαύρος και ο ΠΑΟΚ κάτι έκαναν Ο Παναθηναϊκός Τι έκανε φέτος για μεταγραφές ρε Πήρε ένα τσέριν Έναν κάνια Και έναν λοντίγιν Και τον Μάγκουνσον και διώξε τον Λούκας Βιαφάνιες τον Φεδερικό Μαγκίντα τον Μαουρίτσιο και τον Βέλεθ την αρχή και τον τέλο της ομάδας δηλαδή διώξε τον Δεκάρι σου τον αρχηγό σου πέρσι τον καλύτερο σου επιθετικό που δεν τον έβαζε ποτέ και είναι έναν τους καλύτερους σου κεντρικούς δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που κάνει ο Ιωβάνοβιτς φέτος Παναθηναϊκό για να χτυπήσει το πρωτάθλημα χρειάζεται έναν ένα, ένα δεκάρι σε θέση του Λούκα Βιαφάνιε. Και τώρα δεν κάνει να παίζει ο Αλεξάνδρο Πολύλο σε κάρι. Ναι, με καλό παίκτη, αλλά δεν είναι τον Λούκα. Και χρειάζεται να φορ καπετσί για τον Μπάζα. καρλίτος μόνο με μικρέ ομάδε κοράρι. Ιωαννίδης είναι μικρό σε ηλικία και δεν μπορεί να παίξει όλα τα μάτσα ο Ιωαννίδης είναι ο μόνος που πιθανικός που μπορεί να κάνει κάτι θεωρώ ότι πρωτάθλημα θα χτυπήσουν σαν μεταγραφές είπα καλύτερες μεταγραφές η Κάμιν, ο Άρης και η ΑΕΚ ο Πάκ και ο Ολυμπιακός από ό,τι τα παιχνίδια τους τα πρώτα τους παιχνίδια Δείτε τον λίγο. Παναθηναϊκός και ούσαν διώξει, δείτε λίγο. Διώξε διαφάνειες, Μακέντα, Βέλθ, Χατζη, Θοδωρίδης, Μωρίτσι, Ουφενπέχ. Τάσος Χατζη Γιωάννης, εντάξει, χέστον, άχρηστος ήταν. Ματεούς Βιτάλ και Λουκφίστ. Και έφερε στην ομάδα, Μάγκονσον, Τσέριν, Γκανέα, Λοντίγιν και επέστρεψαν ο Σαβιέ. Τι να τον κάνει στο Σαβιέ. Τι να τον κάνει το Σαβιέ τώρα ρε. Αν τρελαθούμε τελείως. Αδιάμφωνος παίκτης. Δεν επέζησε ποτέ. Είναι το πρώτο να παίξει. Η μόνη καλή μεταγραφή που κάνει ο Παναθηναϊκός με λίγα λόγια. Είναι ο Λοντίκι. Ο Μάγκουνσο. Και ίσω ο Τσέρι. αν τον κάνει δεν μπορώ να έχω άποψη. Γιατί δεν τον έχω δει να πολλοπέζει. Νομίζω ότι κάτι κάνει κιον κάνει, α. Καπετσίσκες, αυγή... Δεν έχω καταλάβει καν το λόγο που επέστρεψε Λοιπόν, δε... Παναθηναϊκός έπαιξε 4 φιλικά. Σε αυτά τα 4 φιλικά... Έχει βάλει μόνο έναν γκολ. Μόνο έναν γκολ. Και δεν έχει δεχτεί ούτε έναν γκολ. Αυτό είναι αδιανόητο πράγμα. Αδιανόητο πράγμα. Και Με αυτή την ομάδα... Θέλει ο Ιωβάνοβιτς Ιωβάνο απέναντι να περάσει σε Λαβία-Πράγας. Μέσα στην Πράγα αν κάνεις και δεν δεχτείς κολ, θα στην Αθήνα που κλείεται να δεχτείς κολ. Όλα θα κρυφθούν μέσα στην Πράγα πιστεύω. Αν κρατήσουμε ένα μηδέμι με δεν μέσα στην Πράγα, δεν φοβάσαι, τίποτα μέσα στην Λιδοφόρα.